Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Οι επόμενες κινήσεις Σαμαρά μετά τη δοκιμασία της Βουλής. Αγωνία στην Αθήνα για τη δόση. Τα νέα σενάρια που δείχνουν εκταμείευση τέλη Νοεμβρίου. Στα πρόθυρα εμφυλίου το Πασόκ, αναβρασμό στη Δημάρ. Στο τραπέζι και πάλι η συζήτηση περί ανασχηματισμού της κυβέρνησης. Το βαρόμετρο της Public Issue για τον Sky. Θεαματική εικόνα στην παράσταση νίκης. Τι λένε οι πολίτες για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Διάλυση του κοινωνικού ιστού δείχνουν τα στοιχεία της ανεργίας. Περισσότεροι από 1.200.000 οι άνθρωποι χωρίς δουλειά. Ανταρσία από τα ρετυρέ του δημοσίου. Θύελα αντιδράσεων για τη στάση των υπαλλήλων της Βουλής. Πώς δικαιολογούν τις χθεσινές απειλές τους. Κυρίες και κύριοι, ανακούφιση αλλά και προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση ένα 24ωρο μετά τη χθεσινή ψηφοφορία θρίλερ για το μεσοπρόθεσμο στη Βουλή που πέρασε τελικά με τις ψήφους 153 βουλευτών. Τόσο η οριακή πλειοψηφία όσο και η καταιγίδα που ξέσπασε στο Πασόκ προκαλούν πονοκέφαλο στο Μέγαρο Μαξίμου, στον οποίο ήρθε να προστεθεί και το νέο φρένο σήμερα των Ευρωπαίων στην εκταμείευση της δόσης. Πρώτος ο Wolfgang Schäuble εκτίμησε το πρωί ότι δεν θα ληφθούν αποφάσεις για την εκταμείευση της επόμενης δόσης μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες. Ακολούθησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που έθεσε ως προϋπόθεση για τη χορήγηση των χρημάτων συμφωνία για το χρέος και τη χρηματοδότηση. Όλες τις πληροφορίες και το παρασκήνιο θα μας δώσουν αναλυτικά από την Deutsche Welle και τη Βόνη ο Κώστας Σημεωνίδης, από τις Βρυξέλλες ο Θάνος Δημάδης, ο Ηλίας Γιακαντάρης και ο Στράτος Μπαλής. Θα δούμε σε λίγο και το κλίμα που επικρατεί στην κυβέρνηση στον απόϊχο της χθεσινής ψηφοφορίας και εν ώψη της ψήφισης του προϋπολογισμού και βέβαια τις ραγδαίες εξελίξεις στο Πασόκ και τις νέες ισορροπίες στη Δημάρ. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις δηλώσεις των ξένων αξιωματούχων που έχουν επιτείνει τον εκνευρισμό στην Αθήνα. Εψήφισαν ναι 153. Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή δεν άλλαξε τα έως τώρα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο το Eurogroup της Δευτέρας να αποφασίσει την εκταμείευση της δόσης. Αυτό κατέστησε για μια ακόμη φορά σαφές ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Εξασφαλίσαμε την ψήφιση των μέτρων στην Ελλάδα. Είδαμε όλοι πώς επετεύχθη αυτό χθες βράδυ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα ξεπέρασε τον κίνδυνο. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις με την Ελλάδα και για την Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολύ νωρίς να νομίζουμε ότι τα καταφέραμε. Το κλίμα καθυστέρησης της δόσης αποπνέεται και από τον γερμανικό τύπο. Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, το παρόν χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να ακολουθηθεί κυρίως για τεχνικούς λόγους. Ακόμη και αν οι Υπουργοί Οικονομικών ανάψουν τη Δευτέρα το πράσινο φως, οι όποιες αλλαγές στο δανειακό πρόγραμμα της Ελλάδας θα πρέπει να εγκριθούν στη συνέχεια από 7 κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης. Την ίδια στιγμή η Süddeutsche Zeitung χαρακτήριζε τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ως ένα ενδιάμεσο βήμα προς τις τελικές αποφάσεις, με κοινοτικό αξιωματούχο να δηλώνει στο Bloomberg ότι οι αποφάσεις δεν αναμένεται να ληφθούν πριν τα τέλη Νοεμβρίου, με την εκταμείευση να μεταφέρεται για τις αρχές Δεκεμβρίου. Τη ρητορική της των τελευταίων ημερών άλλαξε και η Κομισιόν, τονίζοντας αφενός ότι προέχει η ψήφιση του προϋπολογισμού την Κυριακή, αφετέρου ότι δεν έχουν κλείσει ακόμη σημαντικά ζητήματα. Η ψηφοφορία της Κυριακής θα είναι ένα ακόμη κρίσιμο τεστ, ένα ακόμη κρίσιμο βήμα που πρέπει να γίνει. Ήδη ένα κρίσιμο βήμα έγινε με την έγκριση του πολυνομοσχεδίου. Εκτός όμως από αυτές τις δύο ψηφοφορίες για τα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά προαπαιτούμενα, για την Ελλάδα υπάρχουν δύο ακόμη σημαντικά ζητήματα για τα οποία πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Και αυτά είναι η βιωσιμότητα του χρέους και η χρηματοδότηση του προγράμματος. The debt sustainability and the financing needs. Σύμφωνα με πληροφορίες και ο ίδιος ο Γιάννης Τουρνάρας έχει ρίξει τον πύχη των προσδοκιών για τη Δευτέρα, την ώρα που οι συζητήσεις στους κόλπους της Τρόικας για να δοθεί οριστική λύση στο ελληνικό πρόβλημα δίνουν και παίρνουν. Ο Μάριο Ντράγκη πάντως, αφού χαιρέτησε την ψήφιση των μέτρων, ξεκαθάρισε ότι η Φραγκφούρτη έχει εξαντλήσει τα μέσα βοήθειας προς την Ελλάδα, διευκρινίζοντας ότι ήδη έχει παραιτηθεί από τα κέρδη που αποκομίζει από τα ελληνικά ομόλογα και είναι πλέον στο χέρι των κυβερνήσεων, όπως ήδη έχουν δεσμευθεί, να τα διαθέσουν υπέρ της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών και έχει ως στόχο την αποκατάσταση των καναλιών μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να την χρηματοδοτήσουμε όμως. Είναι όπως τα λέτε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σε γενικές γραμμές εξαντλήσει τα μέσα βοήθειας.
Στις Βρυξέλλες συναντήθηκαν οι επικεφαλείς των οργανισμών διαχείρισης δημοσίου χρέους της Ευρώπης και στο τραπέζι, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν η μείωση των επιτοκίων των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα, η διετής επιμήκυνση του ελληνικού προγράμματος, η παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη βιώσιμου χρέους έως το 2022 και οι τρόποι κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού της διετίας 2014-2016. Είμαι αισιόδοξος, όχι μόνο επειδή θέλω ή επειδή πρέπει, αλλά επειδή πιστεύω ότι η αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών εθνών, αλλά και η σπουδαιότητα των μέτρων που υλοποιεί η Ελλάδα, δημιουργούν ένα κοκτέιλ που στο τέλος θα αποδειχθεί αρκετό για να λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, από εσένα Κώστα, σε μια στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση είχε ανάγκη την ψυχολογική τουλάχιστον στήριξη και βεβαίως την ουσιαστική, τη στήριξη της οικονομικής οδού των εταίρων μας. Βγήκε πρωί-πρωί ο κύριος Σόιμπλε και έκανε αυτή τη δήλωση. Γιατί? Ο κύριος Σόιμπλε πρώτος, όπως είπες, έσπευσε να κατεβάσει σήμερα τον πύχη των προσδοκιών εν ώψη του Eurogroup της Δευτέρας. Μας είχε προειδεάσει όμως ήδη πριν από λίγες ημέρες από το Μεξικό και τη σύνοδο του G20. Τη Δευτέρα είχε πει ότι δεν έχουμε ακόμη βιώσιμη λύση για την Ελλάδα. Και αυτήν την βιώσιμη, αξιόπιστη, όπως είπε και παλαιότερα, ή συνολική, αν θέλεις, λύση, θέλει να δει το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών πριν την εκταμείευση της επόμενης δόσης. Αυτή η συνολική λύση πρέπει να απαντά μεταξύ άλλων στα δύο κέρια ερωτήματα που αφορούν την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της επιμήκυνσης αλλά και τη βιωσιμότητα του χρέους, όπου υπάρχει πλέον ανοιχτή κόντρα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παίζεται ένα σκληρό πόκερ μεταξύ των κύριων παικτών και περιμένουμε να δούμε ποιος θα επαναχωρήσει πρώτος. Είναι όμως επίσης γεγονός, όπως λένε εδώ στη Γερμανία οι αναλυτές, ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε πλήρως τα προαπαιτούμενα και μάλιστα εν μέσω σημαντικότατων φθορών, όπως λένε, και είναι πλέον σειρά των δανειστών να τηρήσουν και αυτοί τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Τη συμφωνία για το χρέος και το κενό χρηματοδότησης έθεσε, δεν ξέρω αν υπάρχει πιο ξεκάθαρος τρόπος από αυτόν, ως προϋπόθεση και ο εκπρόσωπος του Όλη Ρένο, Σάιμον Ο'Κόνορ, Θάνο σήμερα. Γιατί αυτό και πότε τέλος πάντων περιμένουμε αυτές τις αποφάσεις? Για πάρα πολλούς λόγους, διότι κανείς μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκαν τα μέτρα και κανονικά την Δευτέρα θα έπρεπε να είχαμε το πράσινο φως για την εκταμείευση που φαίνεται ότι δεν θα το έχουμε, κανείς δεν απαντάει στο ερώτημα με ποιες δικλείδες ασφαλείας θα έπεται αυτή η εκταμείευση της δόσης. Δικλείδες ασφαλείας τις οποίες ζητούν οι Ευρωπαίοι, ζητούν χώρες όπως πρωτίστως η Γερμανία, όπως η Φιλανδία. Και αυτές οι δικλείδες ασφαλείας δείχνουν προς μία και μόνο κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες. Προς την κατεύθυνση πολύ ασφυκτικού ελέγχου, ο οποίος θα επιβληθεί στην Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο συζητούν οι Ευρωπαίοι, ακόμα και υπό τη μορφή ενός επιτρόπου, ο οποίος θα έχει δικαιοδοσία και για τα δάνεια τα οποία δίνονται στην Ελλάδα και το πού θα πηγαίνουν και το πώς και το ποιος θα τα διαχειρίζεται, αλλά και το πού θα πηγαίνουν και τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Είναι δύο ζητήματα τα οποία θα τεθούν τη Δευτέρα, διότι το νέο πακέτο το οποίο επεξεργάζονται οι Ευρωπαίοι εταίροι μας για την Ελλάδα, το οποίο θα περιλαμβάνει πρόσθετα χρήματα, χώρες όπως η Γερμανία που προείπαμε και η Φιλανδία το θέλουν να δοθεί με κάποιες προϋποθέσεις και με πάρα πολύ αυστηρούς όρους. Και κάτι τελευταίο κλείνοντας, για να σου πω ότι αυτό το οποίο συζητείται τα τελευταία 24 ώρα είναι μια ανησυχία στις Βρυξέλλες ό,τι αφορά την πολιτική σταθερότητα και την πολιτική συνοχή της τριτοκομματικής κυβέρνησης. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, όπως με εξηγούσε ο κοινοτικός αξιωματούχος. Είναι διότι κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει με ένα αριθμό ψήφων των 153, αν ο προϋπολογισμός δεν περάσει με άνετη πλειοψηφία, κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα και την επόμενη μέρα στη χώρα. Αυτές λοιπόν οι δικλείδες ασφαλείας που είναι έτοιμοι και έχουν ήδη ζητήσει οι Ευρωπαίοι έχουν να κάνουν και με αυτό το φόβο τους ότι θα λείπει η πολιτική συνοχή και η πολιτική σταθερότητα στη χώρα την επόμενη μέρα. Πάντως, το θετικό σενάριο τη Δευτέρα προς το παρόν είναι να πάρουμε ένα πράσινο φως για μια καταρχήν μείωση των επιτοκίων στα δάνεια που μας έχουν δώσει. Κάτι το οποίο φαίνεται τουλάχιστον αυτό να το εξασφαλίσουν. Πάντως όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται έχει προκαλέσει στράτο εκνευρισμό στην κυβέρνηση, που μάλλον κάτι άλλο περίμενε μετά και την χθεσινή δύσκολη νίκη στο Κοινοβούλιο και τελικά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Ποιο είναι λοιπόν το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου? Σίγουρα αυτό που είπε ο κύριος Σόιμπλε σήμερα δεν ήταν αυτό που ήθελε να ακούσει το επιτελείο του Πρωθυπουργού ΣΥΑ. Οι πληροφορίες λένε πως υπήρξε ένα μουδιασμά και μια δυσφορία για το γεγονός ότι πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της δύσκολης χθεσινής διαδικασίας στη Βουλή, υπήρξε αυτή η δήλωση. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε πως ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς από χθες μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, με ένα μπαράζ τηλεφωνημάτων προσπαθεί να θέσει δύο πράγματα στο τραπέζι για να ξεκλειδώσει η εκταμείευση της δόσης. Ένα, το οικονομικό σκέλος, ότι πολύ απλά η χώρα δεν βγαίνει χωρίς την εκταμείευση της δόσης.
Και δεύτερο, πιο σημαντικό, το πολιτικό σκέλος. Ότι δηλαδή πλέον όλοι καταλαβαίνουν πόσες δυσκολίες καλείται να περάσει η κυβέρνησή του για να υιοθετήσει και να υπηρετήσει αυτή τη δημοσιονομική προσαρμογή. Ξέρουν ότι ο κύριος Σόιμπλε απευθύνεται και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Ξέρουν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο εσωτερικό της Τρόικας. Ωστόσο, δεν περίμεναν αυτή τη δήλωση αυτή τη στιγμή. Περίμεναν σίγουρα κάτι άλλο πιο ενθαρρυντικό. Υπάρχει δυσφορία για την τοποθέτηση του κυρίου Σόιμπλε, ωστόσο οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Και όχι μόνο του Σόιμπλε, συγγνώμη, σε διακόπτω Στράτο, και τη Κομισιόν επισήμως. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο είπε και ο κύριος Σάιμον Ο'Κόνορ σήμερα. Ακριβώς η φωνή του κυρίου Ρεν, αυτό το ίδιο είπε. Πρέπει να πούμε πως οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού διαβεβαιώνουν πως ο κύριος Σαμαράς μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως λένε τουλάχιστον, θα κάνει ό,τι απαιτείται, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, για να ξεκλειδώσει τη δόση. Και είναι ενδεικτικό, και να κλείσω με αυτό, ότι ούτε στους πιο στενούς τους συνεργάτες, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει με ποιους έχει συνομιλήσει από χθες το βράδυ από τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Μάλιστα. Και Ηλία, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έτρεχε και δεν έφτανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άργησε. Ναι, βεβαίως άργησε. Όμως τελικά πέρασε με πολύ μεγάλη δυσκολία χθες αυτό το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ώστε να εκταμιευθούν τα χρήματα, πάντα με την επισήμανση ότι τα λεφτά φτάνουν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Γιατί λοιπόν αυτό το μπρος-πίσω? Τόσο καιρό μας λέγανε ψηφίστε τα μέτρα να πάρετε τα λεφτά. Τώρα τα ψηφίσαμε. Γιατί αυτή η καθυστέρηση, αυτή η νέα παράταση? Δεν ξέρω αν αυτή η παράταση είναι για μας ή όχι μόνο για μας. Ο κύριος Σόιμπλε διαχειρίζεται και τις αγορές σε μια πολύ εύθραυστη περίοδο. Εξηγούμε. Η Ελλάδα ψήφισε το πακέτο λιτότητας, άρα όντως έκανε το δικό της βήμα. Με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή τη φάση, και αν υποθέσουμε ότι ψηφίζεται και ο προϋπολογισμός την Κυριακή, το μπαλάκι φεύγει από το ελληνικό γήπεδο. Περνά στην περιοχή των δανειστών. Αλλά τι βλέπουμε εκεί? Ότι οι δανειστές δεν είναι έτοιμοι να κάνουν σε αυτή τη στιγμή, αυτή τη φάση παιχνίδι. Έβαλε με πόνο ψυχής δηλαδή ο δανειολήπτης την προκαταβολή του, αλλά η τράπεζα, η Τρόικα, δεν ξέρει, δεν έχει συμφωνήσει πού θα βρει τα χρήματα για να δώσει το δάνειο. Γιατί για νέο δάνειο μιλάμε στην ουσία. Ναι, αλλά μην πετάνε τον μπαλάκι πίσω. Ναι, αλλά αυτό είναι το θέμα που μονοπολεί στην ουσία την προσοχή των σοβαρών αναλυτών ΣΥΑ και ρίχνει τις αγορές. Το ασήκωτο βάρος του ελληνικού χρέους, η αδυναμία εξυπηρέτησής του, η άρνηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να πληρώσει μια χαμένη υπόθεση και γερμανικές εκλογές, οι οποίες μπλοκάρουν σημαντικές πρωτοβουλίες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κίνδυνος ατυχήματος στους πολλούς μήνες που μεσολαβούν ως τότε είναι πολύ σημαντικός. Ναι, αλλά ο κύριος Σόιμπλε δεν αυξάνει τώρα τις πιθανότητες ενός τέτοιου ατυχήματος? Εγώ πάντως, ακούγοντας τον κύριο Σόιμπλε να μην είναι βέβαιος για το πότε θα υπάρξει λύση, εκτόνωση σε αυτό το επεισόδιο, ακούω την ανασφάλειά του για το αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάλει τα χρήματα, για το αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βάλει περισσότερο πλάτη. Ο κύριος Σόιμπλε στρώνει έδαφος για χαμηλότερες προσδοκίες στις αγορές. Άρα υπάρχει μια ερμηνεία στη μιζέρια που συνοδεύει την επιτυχή ψήφιση των νομοσχεδίων εδώ. Η γκρίνια για την μικρή πλειοψηφία, οι αμφιβολίες για την υλοποίηση από την ελληνική πλευρά διατηρούν στην πίεση και την Ελλάδα, η οποία από τακτική δεν σκαμπάζει, μπαίνει πολύ εύκολα στο ρόλο του συνήθους υπόπτου. Γιατί αν η Ελλάδα είχε καθαρίσει το δικό της κομμάτι, θα φαίνονταν μόνο η γύμνια στους κόλπους των πιστωτών αυτή τη στιγμή. Και αυτή η ΣΥΑ είναι μια γύμνια η οποία δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στον πλανήτη. Γιατί αν αποκαλυφθεί, καταραίει όλη η αρχιτεκτονική των διασώσεων που κρατάει σήμερα την Ευρώπη. Η ευστάθεια του μηχανισμού διασώσεων, που άρχισε να χτίζεται από το 2009, αυτή τη στιγμή κλονίζεται και χρειάζεται διάδοχη κατάσταση, και αυτό ΣΥΑ αφορά πλέον τους δανειστές κυρίως. Μάλιστα, πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς ολοκληρώθηκε η χθεσινή ψηφοφορία, αλλά και ποιο είναι το κλίμα στην κυβέρνηση μετά την πύριο νίκη και εν ώψη της νέας δοκιμασίας για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Παρασκήνιο και περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσουν από το Μέγαρο Μαξίμου ο Γιάννης Τζούνος από τη Βουλή σε σχέση με τα τεκτενόμενα στο ΠΑΣΟΚ. Τη θύελα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ιπποκράτους ο Χρήστος Κούτρας και ο πρόδρομος Παπαϊλιόπουλος για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνται στη Δημάρ. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το ρεπορτάζ. Το επόμενο βήμα είναι ο προϋπολογισμός. Θα πάει και αυτός καλά. Το σημαντικό όμως είναι από τη Δευτέρα και μετά. Εκεί θα επικεντρωθεί όλη η προσοχή μας, γιατί μετά τη Δευτέρα μοναδικό στόχο, και αν θέλετε και προσωπικό μου στόχο, έχω να δώσουμε το δικαίωμα της ανάπτυξης στον ελληνικό λαό, να του ξαναδώσουμε το χαμόγελο.
Η ανακούφιση για το αποτέλεσμα αλλά και ο προβληματισμός για την επόμενη μέρα αποτυπώθηκαν στη δήλωση του κυρίου Σαμαρά μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Βουλής για την ψήφιση των μέτρων, διαδικασία που αφήνει αρκετά τραύματα στην κυβέρνηση. Η οριακή πλειοψηφία αλλά και το γενικότερο κλίμα αστάθειας που επικρατεί σε ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά δυσκολεύει τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος πάντως εισέπραξε θετικά μηνύματα στις τηλεφωνικές επαφές που είχε με Ευρωπαίους ομολόγους του μετά την ψήφιση των μέτρων. Η κυβέρνηση έχει πλέον μπροστά της την ψήφιση του προϋπολογισμού, τον οποίο στηρίζει και η Δημάρ. Την επομένη, πάντως, το Eurogroup δεν αναμένει θεαματικές αποφάσεις και όπως όλα δείχνουν, το θρίλερ με τη δόση θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και τη σύνοδο κορυφής στα τέλη Νοεμβρίου. Δεν είστε ευρωπαϊστές, είστε μερκελιστές. Σας ενοχλεί που το λέμε ξανά και ξανά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια θα ήταν η μοίρα της χώρας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέσα σε μια ισορροπία τρόμου με τους Ευρωπαίους εταίρους στο όνομα μιας σκληρής πολιτικής διαπραγμάτευσης, θα οδηγούσε στην απόλυτη καταστροφή. Θα είχαμε απέναντί μας μια συγχορδία επιθέσεων. Είναι τουλάχιστον αβάσιμη η αντίληψη ότι δήθεν όλα ήσαν προαποφασισμένα. Ότι δεν έγινε, δεν γίνεται διαπραγμάτευση, αλλά έγινε ένα θέατρο για τα μάτια του κόσμου. Στην Αθήνα παρακολουθούν με προβληματισμό τη συνεχή καθυστέρηση που υπάρχει στη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Τρόικας, αν και αναγνωρίζουν πως ακόμη υπάρχουν εκκρεμότητες με το μνημόνιο και κυρίως με την τύχη του ελληνικού χρέους. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ο Πρωθυπουργός προγραμματίζει ήδη τις κινήσεις του ως προς το εσωτερικό μέτωπο, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού, που όμως πλέον εξαρτάται ευθέως από τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ γρίφος παραμένει το τι θα κάνει ο κύριος Κουβέλης με τα δικά του στελέχη. Σέβομαι απόλυτα την στάση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Κατανοώ ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, αν θέλετε, ιδεολογική σε σχέση με αυτά τα οποία πρέσβευε. Από τη στιγμή όμως που θα συνεχίσει να συμμετέχει στην κυβέρνηση, αυτή τουλάχιστον είναι η εκτίμησή μου και, αν θέλετε, και η επιθυμία μου, αυτό το οποίο πρέπει να είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι οι υπουργοί που θα την εκπροσωπούν θα πρέπει να είναι ακριβώς στον ίδιο βηματισμό με την κυβέρνηση. Πραγματικά χρειάζεται ένας επανακαθορισμός των σχέσεων στο συγκυβερνητικό σχήμα. Από τη χθεσινή πικρή διαδικασία προσπερνούμε την αισιόδοξη λόγω καθήκοντος δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού περί ανάκαμψης και κρατούμε την αποκάλυψη πρόκληση του κυρίου Στουρνάρα ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Γιάννη Τζούνο, για να μας πεις, Γιάννη, πώς αποτιμούν το χθεσινό οριακό αποτέλεσμα στο Μέγαρο Μαξίμου και τι εκτιμήσεις κάνουν ενώπιση του προϋπολογισμού και αν επίσης έχεις πληροφορίες. Με ποιους έχει μιλήσει, εννοώ με ποιους ξένους αξιωματούχους ή ηγέτες έχει μιλήσει ο κύριος Σαμαράς? Το είπατε και πριν από λίγο να ξεκινήσω με το τελευταίο ΣΥΑ. Ο κύριος Σαμαράς μίλησε με τους περισσότερους ομολόγους του, από ό,τι μου έλεγαν μέχρι πριν από λίγο οι τελευταίες πληροφορίες που είχα. Και το θέμα των τηλεφωνημάτων δεν ήταν άλλο από το αποτέλεσμα το οποίο υπήρχε στην ψηφοφορία, αλλά βέβαια και την ανησυχία την οποία περιγράψατε που έχει η κυβέρνηση για την εκταμίευση της δόσης και κυρίως στο τμήμα, εάν αυτή η δόση θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρη ή τμηματικά. Κάτι το οποίο απεύχονται βέβαια στην ελληνική κυβέρνηση και λένε ότι θα πρέπει η δόση αυτή να είναι συγκεκριμένη και να είναι ολόκληρη για να μπορέσει να γίνει πράξη αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σαμαράς και χθες στη Βουλή, δηλαδή να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Πάμε τώρα στο αποτέλεσμα ΣΥΑ, σε αυτό το οποίο είπες για το πόσο αποτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω πολύ σωστά το έθεσες ότι ήταν μια πύριος νίκη για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε μια απώλεια, αλλά και συνολικά για την τρικομματική κυβέρνηση. Καθώς υπήρχαν αρκετά προβλήματα, κυρίως στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, βέβαια και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Γιάννη, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ο Πρωθυπουργός για να εκτονώσει το κλίμα, για να ανατάξει το κυβερνητικό σχήμα? Αφού σου πω ότι πλέον τα πάντα πάνε για τον προϋπολογισμό, είναι η επόμενη κρίσιμη ψηφοφορία και εκεί στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα από ότι ήταν στην τελευταία ψηφοφορία που ζήσαμε χθες στη Βουλή. Προφανώς αναφέρεσαι και στο θέμα του ανασχηματισμού και είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει, κυρίως για το γεγονός εάν θα υπάρχει ισχυρότερη παρουσία του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς στην κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Σαμαράς, οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει και την Δημοκρατική
Δημοκρατική Αριστερά στην κυβέρνηση. Μένει να δούμε τώρα το χρόνο όπου θα γίνει ο ανασχηματισμός αυτός. Τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά, άλλωστε είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, κάποιοι λένε ότι πριν κοπάσει έτσι ο κουρνιαχτός στο Πασό και τη Δημοκρατική Αριστερά, να μην περιμένουμε τέτοιες κινήσεις, τουλάχιστον δηλαδή μέχρι και μετά τις 12 του μήνα που έχουμε εδώ γύρω και μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής, ενδεχομένως να φτάσουμε κάπου εκεί για να έχουμε ανασχηματισμό, εάν και εφόσον το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Άρα επηρεάζει τα όποια χρονοδιαγράμματα του κυρίου Σαμαρά η αναταραχή στο Πασόκ. Και πάμε λοιπόν τώρα στον Χρήστο Κούτρα για να δούμε τι γίνεται στην Υποκράτους. Χρήστο, μείον 6 από τη χθεσινή ψηφοφορία και η σημερινή ανεξαρτητοποίηση του Μίμη Ανδρουλάκη μείον 7. Ευθεία αμφισβήτηση πλέον του κυρίου Βενιζέλου από τον Ανδρέα Λοβέρδο σήμερα. Ποιο είναι το κλίμα? Αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα δεν είναι για το καλύτερο. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν αρκετές δημόσεις στο εσωτερικό του Πασόκ για την επόμενη ημέρα. Πάντως, στην παρούσα φάση προέχει, όπως λένε αρκετά στελέχη, η κυβερνητική σταθερότητα. Είχαμε χθες διαγραφές, σήμερα ανεξαρτητοποίηση, ανταλλαγές επιστολών, διαρροές σε πάρα πολλά θέματα. Θα τα δούμε λίγο πιο κάτω τα του Πασόκ. Αναφορικά με την κυβέρνηση τώρα, τονίζουν ότι θεωρούν, μάλλον στο Πασόκ, ότι αυτή είναι ο κρίκος που κρατούν τη χώρα σταθερή τώρα που διεξάγεται η ουσιαστική διαπραγμάτευση. Τονίζουν ότι αναφορικά με το Eurogroup τη Δευτέρα είναι απεσιόδοξη για τα αποτελέσματα και υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις ότι ίσως τελική απόφαση για το θέμα της χώρας μας να ληφθεί το Δεκέμβριο. Σημειώνουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, το θέμα του ειδικού λογαριασμού που έχει βάλει ο κύριος Σόιμπλε στην ατζέντα είναι ακόμη στο τραπέζι, δεν έχει αποσυρθεί και αυτό είναι κάτι ανησυχητικό, όπως λένε στο Πασόκ. Είναι αυτό το θέμα για το οποίο είχε αντιδράσει έτσι με εκρηκτικό τρόπο ο κύριος Βενιζέλου στην τελευταία σύσκεψη των αρχηγών, με το περίφημο έγγραφο. Ναι, ναι, που είχε γίνει διαρροή του εγγράφου από το Υπουργείο, από το Γερμανικό Υπουργείο των Οικονομικών. Τώρα, αυτό που λένε πάντως στην παρούσα φάση είναι ότι θα πρέπει να δούμε πόσα χρήματα θα μπουν στα ταμεία της χώρας, ποια θα είναι τα αναπτυξιακά αντίβαρα και στη συνέχεια βλέπουμε τα κυβερνητικά. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο απαντούν στα θέματα της κυβέρνησης και κυρίως στο θέμα του ανασχηματισμού. Οι πληροφορίες όμως τι λένε? Θέλει ο κύριος Βενιζέλος να συμμετέχει ο ίδιος και στελέχη του στην κυβέρνηση, αν και όποτε γίνει αυτός ο ανασχηματισμός? Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λένε πάντως, υπάρχουν αρκετά στελέχη τα οποία εκφράζουν την, αν θες, τη διάθεση να συμμετάσχει το Πασόκ πιο ενεργά στην κυβέρνηση. Πάντως, η ακριβής φράση συνεργατών του κυρίου Βενιζέλου είναι ότι για την ώρα δεν απασχολεί κανέναν στο Πασόκ ο ανασχηματισμός. Λοιπόν, για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο εσωκομματικό πεδίο θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Για να έρθουμε τώρα σε ένα πρόδρομο, Παπαγγελιόπουλε, να μας πεις τις αντιδράσεις που έχουμε, το κλίμα που έχουμε στη Δημάρση, τον απόϊχο της χθεσινής ψηφοφορίας και τι θα πρέπει να περιμένουμε για τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, στην Δημοκρατική Αριστερά Ασία μετρούν δύο απώλειες από τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή. Ωστόσο, θεωρούν ότι το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο επί της ουσίας. Η Δημοκρατική Αριστερά, όπως λένε στην Αγίου Κωνσταντίνου, κράτησε τη στάση της, είχε μια ειλικρινή στάση εξ αρχής για το ζήτημα των εργασιακών, το οποίο ανέφερε και ο κύριος Κουβέλης χθες στη Βουλή. Αυτό το ήξεραν όλοι. Και σημειώνουν με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός ότι αυτό που ενδιαφέρει τη Δημοκρατική Αριστερά και την ενδιαφέρει ακόμα και τώρα είναι να στηρίξει την κυβέρνηση πέρα από την άποψή της για τα εργασιακά. Και ο στόχος είναι πάντα η παραμονή της χώρας στο ευρώ και όχι η επιστροφή της στη δραχμή. Μάλιστα, ο κύριος Κουβέλης χθες ιδιαίτερα τόνισε πως όποιος επιχειρήσει να συμψηφίσει τη θέση αυτή με τα εργασιακά δικαιώματα κάνει λάθος. Την θέση εννοεί τα εργασιακά δικαιώματα, βέβαια, με την στήριξη της κυβέρνησης. Τώρα, πρέπει να σου πω πάντως ότι ήδη δηλαδή έχουν αρχίσει και κάποιες συζητήσεις για το πώς θα προχωρήσει αυτό το κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή να συνεχίσει να υπάρχει κυβερνητική συνοχή και κατά πόσο θα πρέπει να μπουν μέσα στην κυβέρνηση και άλλα στελέχη. Έχουν αρχίσει συζητήσεις ότι πρέπει να μπουν και άλλα στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς, αλλά αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα φανεί μετά την εκταμίευση της επόμενης δόσης, γιατί προέρχουν άλλα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, τώρα τι θα γίνει στο εσωκομματικό πεδίο θα δούμε επίσης σε λίγο, μετά τη διαφοροποίηση του κυρίου Μουτσινά και του κυρίου Βουδούρη. Πάμε τώρα στη Βουλή και τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί το απόγευμα, Αντώνη, ξεκίνησε και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Πλέον ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μπέζας, εξαπέλυσε μια πολύ σκληρή
επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η συζήτηση σε πολύ πιο ήπιους τόνους βέβαια, καμία σχέση με χθες. Αναμένεται, οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπάρχουν περισσότερες συνεδριάσεις και Σάββατο και Κυριακή πρωί, καθώς υπάρχουν πολλοί ομιλητές. Όπως είπε, ο κύριος Μπέζας εξαπέλυσε επίθεση προς το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα τον Φεβρουάριο, αλλά ποτέ δεν έφερε κάποια συγκεκριμένη πρόταση, απλώς πειραματίζεται με τις συνιστώσεις του. Αναφέρθη στο προϋπολογισμό τον φετινό, λέγοντας πως είναι ο πιο κρίσιμος προϋπολογισμός των τελευταίων ετών, ο οποίος μάλιστα δεν ωρεοποιεί την κατάσταση. Ο κύριος Τσακαλώτος από το ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε για τον προϋπολογισμό πως λέει στους νέους ότι τα πράγματα είναι χάλια τώρα και δεν λέει τίποτα καλύτερο για το μέλλον, ενώ δεν έχει να δώσει τίποτα στα φτωχά κοινωνικά στρώματα. Ο κύριος Σαχινίδης πήρε το λόγο από το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση μετά το Eurogroup πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας της, αλλά και οι κυβερνητικοί εταίροι να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους μέσα στην κυβέρνηση. Μίλησε από τους ανεξάρτητους Έλληνες ο κύριος Μαριάς, επανέλαβε την πάγια θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων για ακύρωση του μνημονίου και διαγραφή του επωνίδης του χρέους. Όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή, ζήτησε ο εισηγητής καλύτερους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής, ενώ η εισηγήτρια της Δημοκρατικής Αριστεράς έκανε λόγο για στήριξη της κυβέρνησης και για πολιτική διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους. Μάλιστα, έπεσαν οι τόνοι σήμερα στη Βουλή. Θα έχει τη δημητική της, έχω την αίσθηση, πάλι τα επόμενα 24 ώρα μετά τα χθεσινά. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Τσιόδρα, αφού σε ευχαριστήσω πολύ, Αντώνη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, με 153 ναι πέρασε το μεσοπρόθεσμο. Ένα Πασόκ σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Μια και λίγο είναι. Και λίγα λέμε, ναι, έχουν χάσει και την αξία η λέξη καμιά φορά, άμα τις υπερχρησιμοποιείς. Μια Δημάρ ήξης αφήξης και το ερώτημα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή η κυβέρνηση και πόσο μπορεί να αντέξει. Έχει ξεκινήσει με 179 βουλευτές τον Ιούνιο. Μέσα σε 4 μήνες έχει χάσει 10 βουλευτές. Αφαιρώ τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί έχει πει ότι στηρίζει την κυβέρνηση. Θα μου πεις, θα πάει αριθμητικά έτσι για να προσδιορίσουμε τον χρόνο ζωής? Προφανώς όχι. Ωστόσο, κάποιος μου είπε σήμερα, εκτός από δημοσιογράφη, γιατί γίνει και μετεωρολόγοι, λέει, μείον 5, μείον 6, μείον 7. Είναι ακριβές. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσουν οι κυβερνητικοί εταίροι και να ξαναδούν κάποια πράγματα. Να δουν καταρχάς πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Είχαμε τους 153 χθες. Η Δημοκρατική Αριστερά στηρίζει την κυβέρνηση. Δεν ψήφισε το πιο κρίσιμο νομοθέτημα που έφερε μέχρι στιγμής. Πριν από μια εβδομάδα είχε περάσει με 148 ψήφους, άλλο ένα κρίσιμο νομοθέτημα που αφορούσε τις αποκρατικοποιήσεις. Ακριβώς. Αν έχουμε λοιπόν μια τρικομματική κυβέρνηση, η οποία έχει τη στήριξη 169 βουλευτών και τρέμει η ψυχή της σε κάθε ψηφοφορία, αν θα περάσει ή δεν θα περάσει, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να πάει έτσι. Γι' αυτό λοιπόν οι κυβερνητικοί εταίροι πρέπει να ξαναδούν κάποια πράγματα. Η Δημοκρατική Αριστερά να αποφασίσει αν θέλει να είναι μέσα ή έξω. Και με ποιο τρόπο. Υποτίθεται ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, όπου αναμένεται ότι εκεί θα υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, θα καθίσουν να το ξαναδούν. Στο ΠΑΣΟΚ η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Ναι, ούτε εκεί μπορεί να στηρίζεται έτσι που είναι οι συνθήκες μέχρι ώρας ο κύριος Σαμαράς. Όχι, γιατί δεν είναι μόνο οι 6 διαγραφές και ότι είναι αδυνατισμένη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ότι υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπο του κύριου Βενιζέλου. Είναι ότι πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν και ψήφισαν τα χθεσινά μέτρα είναι σε άλλη γραμμή εντελώς. Λοιπόν, όλη αυτή η κουβέντα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξει σε μια συζήτηση μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών για το πού θα πάει αυτή η κυβέρνηση και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Γιατί χρειάζεται και εκεί βελτιώσεις. Δεν μπορεί να βλέπουμε δημόσιες αντιπαραθέσεις των πολιτικών αρχηγών για ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν λυθεί με μια σύσκεψη ή έστω με ένα τηλεφώνημα. Πρέπει λοιπόν να δουν και αυτοί πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Πολλοί έχουν αρχίσει ήδη και μιλούν για τον ορίζοντα αυτής της κυβέρνησης. Πόσο δηλαδή θα τραβήξει. Δεν νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις είτε μετεωρολογικού είτε άλλου τύπου. Νομίζω δεν θα διαφωνήσεις μαζί μου ότι πολλά θα εξαρτηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό γήπεδο, μέσα στα σύνορα, και από τις απαντήσεις που θα δώσουν στις ελληνικές προσπάθειες οι Ευρωπαίοι. Μας λένε τόσο καιρό ψηφίστε τα μέτρα, πάρετε τη δόση, ψηφίστε τα μέτρα, πάρετε τη δόση. Άντε τα ψηφίσαμε τα μέτρα, τώρα κάνουν κόγξες. Δεν είναι έτοιμοι να δώσουν απαντήσεις. Εμείς τους δίνουμε πρόσχημα στο να μην δίνουν απαντήσεις τώρα με όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Δηλαδή το έχουμε καθυστερήσει, το ότι περάσαμε τα μέτρα με μια οριακή πλειοψηφία. Αλλά θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι θα πρέπει να σταματήσουν να παίζουμε τις αντοχές μας. Και τις κοινωνικές και τις πολιτικές αντοχές. Το λέω γιατί.
Αν δώσουν μια σαφή απάντηση σε σχέση με το ελληνικό πρόβλημα τις επόμενες εβδομάδες, τότε θα έχουμε όλα αυτά που παρατηρήσαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, να λαμβάνεται μια απόφαση, να εκλαμβάνεται από όλους ως μεσοβέζικη και να πηγαίνουμε για την επόμενη κρίση. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα. Ποιες θα ήταν αυτές οι αποφάσεις? Μια σαφή απάντηση σε σχέση με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, έτσι ώστε να σταματήσουν οι αμφισβητήσεις. Και δεύτερον, τα χρήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία που έχει στραγγίξει εντελώς, τα οποία είναι 44,7 δισεκατομμύρια για το 2012, δεν είναι τα 31,5, είναι τρεις δόσεις. Είναι και τα υπόλοιπα, ναι. Ναι. Λοιπόν, και 24 δισεκατομμύρια για το 2013, Δημήτρη, να δοθούν όσο πότε, το δυνατόν νωρίτερα. Το είπες και εσύ για τις αντοχές. Εδώ είναι μια κυβέρνηση αρκετά εύθραυστη μετά τη χθεσινή ισορροπία. Είναι μια κοινωνία πολύ εκνευρισμένη και επίσης πολύ εύθραυστη. Και για την οικονομία ούτε λόγος. Θα δούμε σε λίγο. Την ανεργία πάνω από το 25%, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ύψη, τα κόκκινα δάνεια επίσης. Ναι, το ζήτημα εδώ δεν είναι 2-3 μέρες πίσω ή μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω, ας είναι μια εβδομάδα μετά. Πρέπει όμως οι αποφάσεις να είναι πολύ σαφείς και σχετικά με το ζήτημα του χρέους και σχετικά με το ζήτημα των δόσεων. Δεν μπορείς να πας ψυχοβγαλτικά, δηλαδή σήμερα, αύριο, όχι, ήδη θα δώσουμε τώρα τόσα δισεκατομμύρια. Ήδη συμβαίνει αυτό και δοκιμάζει πραγματικά τις αντοχές μας και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πιο αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ. Χθες ήταν η διαφοροποίηση 6 βουλευτών και η αυτόματη διαγραφή τους. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με την ανεξαρτητοποίηση του Μίμη Ανδρουλάκη, ακολούθησε η επιστολή Λοβέρδου και μετά ήρθε η σκληρή, ηρωνική απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος Γιάννη Μανιάτη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και πάλι ο Χρήστος Κούτρας μετά θα μας δώσει το παρασκήνιο. Ανδρουλάκης Δημήτριος. Ναι. Ο Μίμης Ανδρουλάκης, αν και ψήφισε ναι στα μέτρα, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω πως σαν ανεξάρτητος βουλευτής, από κοντά και σε γόνιμη απόσταση προς όλα τα σχήματα της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, θα συμβάλλω ιδεολογικά σε μια νέα σύνθεση και θα διατηρήσω μια πιο ανοιχτή, ειλικρινή και θερμή επικοινωνία με τον προοδευτικό λαϊκό κόσμο, ο οποίος με στήριξε ολόψυχα, δίχως ίχνος πελατειακής ανταπόδοσης στη σχέση μας. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, με επιστολή του στον Ευάγγελο Βενιζέλο, ζητά τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, επαναφέροντας την εισήγησή του για το στρατηγικό σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ στις μετεκλογικές εξελίξεις που είχε απορριφθεί. Προτίμησα να μην σταθώ εμπόδιο στην εφαρμογή των επιλογών σου και αποφάσισα να μην συμμετέχω στα κομματικά και κοινοβουλευτικά μας όργανα. Η συμμετοχή μου, λόγω των ριζικών μου διαφωνιών, θα εξαγόταν ως διαρκής ενδοκομματική σύγκρουση, η οποία θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην προσπάθεια της χώρας και στην ενότητα της παράταξης. Η κρίση που βιώνει η δημοκρατική παράταξη δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικούς χειρισμούς, κυβερνητικά ανταλλάγματα και τακτικισμούς. Όλοι συμφωνούμε πως είναι πολύ βαθύτεροι. Στον κύριο Λοβέρδο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε μέσω του στενού του συνεργάτη Γιάννη Μανιάτη και με απαξιωτικό μάλιστα ύφος. Χαιρόμαστε για την απόφασή σου να επανέλθεις στις συλλογικές διαδικασίες και δράσεις της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Παράλληλα, όπως γνωρίζεις, με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη συγκληθεί το συντακτικό συνέδριο της παράταξης. Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις σου θα είναι πολύ χρήσιμες για την προσυνεδριακή και τη συνεδριακή διαδικασία. Ήταν πολύ ξεκάθαρο από την αρχή. Θα πάρει μία απόφαση η κοινοβουλευτική ομάδα και την απόφαση αυτή θα την υιοθετήσουν όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς που σήμερα δεν ανήκουν πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτοί που εισηγήθηκαν ότι αυτή είναι η διαδικασία την οποία θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Αλφα Αθηνός Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Συνεχίστε. Ο Κώστας Σκανδαλίδης επέλεξε να απουσιάσει από την Ολομέλεια κατά την ψήφιση των μέτρων, προκειμένου, όπως αιτιολογεί ο ίδιος στη στάση του, να μην προσμετρηθεί η αρνητική ψήφος του στις δυνάμεις αποσταθεροποίησης της χώρας. Δεν είναι μόνο η μη υλοποίηση του παραμικρού από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που επιβάλλει από αύριο κιόλας τον επανακαθορισμό των σχέσεών μας με την κυβέρνηση και τις πολιτικές που ακολουθεί. Είναι αυτό καθ' αυτό το περιεχόμενο των μέτρων που, όντας επώδυνα και αντικοινωνικά, πυροδοτούν την κοινωνική συνοχή. Συγχαρητήρια, Κώστα μου. Πάντα ήσουν με αυτούς που έπρεπε, γλίστραγες με ευκολία. Καλές ψηφοθυρίες όπου και αν βρεθείς. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, απέστειλε την εξής επιστολή. Σας ενημερώνω ότι οι βουλευτές δεν ανήκουν πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Δώσε το λόγο στον πρόεδρο για τον Κασαπίδη. Δώσε το λόγο στον Σαμαρά. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας βρέθηκαν οι Γιάννης Κουτσούκος, Μάρκος Μπόλαρης και Άντζελα Γκερέκου που ψήφισαν παρόν. Η Θεόδωρος Παραστατίδης και Μιχάλης Κασής που καταψήφισαν τα μέτρα και ο Κώστας Σκανδαλίδης που ήταν απόν. Μαζί με την ανεξαρτητοποίηση του Μίμη Ανδρουλάκη, συνολικά εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τίθενται 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ψήφισα επίσης
με συνέπεια στη στάση μου πέρυσι το Φλεβάρι, όταν παραιτήθηκα από το Υπουργείο Εργασίας για τα εργασιακά. Έχω υπηρετήσει το ΠΑΣΟΚ από το 1974. Δεν ήρθα όταν μοίραζε καρέκλες. Ο επικεφαλής αριστερής πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, με δήλωσή του κάλεσε τον κύριο Βενιζέλο να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Λοιπόν, στο Χρήστο Κούτρα και πάλι, ηφαίστειο το ΠΑΣΟΚ, από πού να το πιάσει κανείς. Σας το πιάσουμε από την κίνηση που έκανε σήμερα ο κύριος Λοβέρδος, λίγες ώρες μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, κίνηση αμφισβήτησης του κυρίου Βενιζέλου. Ναι, και απάντησε υποκράτους μέσω του κυρίου Μανιάτη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, και στη συνέχεια ήρθαν και συνεργάτες του κυρίου Βενιζέλου για να συμπληρώσουν την εικόνα. Βέβαια, παρανθετικά να σου πω ότι οι συνεργάτες του κυρίου Λοβέρδου έλεγαν ότι ο κύριος Λοβέρδος δεν απέστειλε την επιστολή στον κύριο Μανιάτη, αλλά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια ιδιωτική επιστολή. Η ουσία είναι που έχει σημασία. Και η ουσία είναι ότι ο κύριος Λοβέρδος θέτει με αυτόν τον τρόπο επισήμως θέμα ηγεσίας. Και η ουσία επίσης είναι ότι λαμβάνει μια πολύ ειρωνική απάντηση από την Υποκράτους. Και έχει συνέχεια η κουβέντα της Υποκράτους, καθώς λένε ότι κατέβασαν τον κύριο Λοβέρδο στο εκεί που ακριβώς είναι, δηλαδή είναι ένας απλός βουλευτής. Μάλιστα τονίζουν ότι έγινε και συζήτηση στον πρωινό καφέ στη σύσκεψη που έγινε στο ΠΑΣΟΚ για το ποιο τομέα θα μπορέσει να αναλάβει ο κύριος Λοβέρδος τώρα που έφυγαν αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ανάμεσα στους τομείς τους οποίους ανέφερα είναι το τομέας γεωργίας, τουρισμού, παιδείας και εξωτερικών. Αυτό είναι το κλίμα για τον κύριο Λοβέρδο. Τώρα για τον κύριο Σκανδαλίδη. Τονίζουν ότι δεν μπορεί να είναι βεβαίως πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ, ενώ για τους υπόλοιπους βουλευτές προχωρούν και ένα βήμα παρακάτω, και για τον κύριο Σκανδαλίδη βεβαίως, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να είναι και μέλη του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο σημαίνει ότι αν άρα θέλουν να συμμετάσχουν. Για το κόμμα. Ναι, τώρα είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί δεν υπάρχουν και κομματικά όργανα για να προχωρήσουν τις διαγραφές. Όμως τονίζουν ότι αν θέλουν να συμμετάσχουν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να πάνε στις τοπικές οργανώσεις τους, να γραφτούν μέλη, να αξιολογηθούν οι αιτήσεις τους και στη συνέχεια να συμμετάσχουν στις διαδικασίες. Μάλιστα, νομίζω περισσεύει η ηρωνία σήμερα από την Υποκράτους. Περισσεύει η ηρωνία, ναι, βεβαίως. Ο κ. Βενιζέλος φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να τραβήξει το θέμα στα άκρα και με τον κύριο Λοβέρδο και με τους υπόλοιπους βουλευτές που διαγράφησε. Ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Σκανδαλίδης, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγκροτούν και δύο σημαντικούς πόλους αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ. Τι θέλουν να κάνουν, Χρήστο? Ουδής γνωρίζει αυτή τη στιγμή Σία. Απλώς μπορώ να σου πω ένα πηγαδάκι που έγινε νωρίς το απόγευμα εδώ στην Βουλή, όπου ξεκίνησε μόνο με τον κύριο Σκανδαλίδη. Ρωτήθηκε ο κύριος Σκανδαλίδης για αυτές τις διαρροές και είπε ότι δεν έχω πρόβλημα να πάω στην τοπική μου, η οποία είναι στην Κάνιγκο, στην Αλφα Αθηνών, να γραφτώ, αρκεί να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και όχι διαρροές. Τον ρωτήσαμε αν θα πάει στο συνέδριο και μας απάντησε αποστομωτικά, θα έλεγα, ότι είστε τρελοί, είναι δυνατόν να μην πάω στο συνέδριο. Και εκεί παρενέβη, έφτασε στην παρέα και ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος είπε ότι δεν περίμενε αυτές τις εξελίξεις στα κομματικά. Σε κάθε περίπτωση, από τη Δευτέρα και μετά, να τελειώσει η Δευτέρα δηλαδή, από την Τρίτη, ναι, γιατί η Δευτέρα είναι το Eurogroup, από την Τρίτη και μετά θα έχουμε εξελίξεις. Αυτό που θέλω να μεταφέρω για να κλείσω, ναι, είναι λίγο το κλίμα μεταξύ των βουλευτών αλλά και πρώην βουλευτών που έρχονται εδώ σήμερα στη Βουλή του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι στην παρούσα φάση στο ΠΑΣΟΚ διεξάγεται μια μάχη γενεών. Έτσι μας την είπαν και θέλουν, επιθυμεί η νεότερη γενιά να αποχωρήσει παλαιότερη και το κόμμα να περάσει στα στελέχη της νεότερης γενιάς. Μάλιστα, ένα πολύ κομβικό σημείο πράγματι του ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, και ποιο είναι το κλίμα στη Δημάρη. Ηλεκτρισμένο το κλίμα και εκεί, μετά την περιφρόνηση της κομματικής γραμμής από τους κυρίους Βουδούρη και Βουτσινά. Βουδούρης Οδυσσεύς. Όχι. Μουτσινάς Παρίσης. Όχι. Ο Οδυσσέας Βουδούρης και ο Πάρης Μουτσινάς επιβεβαίωσαν τα σενάρια των τελευταίων ημερών και είπαν όχι στο μεσοπρόθεσμο. Μάλιστα, ο Οδυσσέας Βουδούρης δεν ξεκαθάρισε τι θα κάνει στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Θα εξαρτηθεί από την διεξαγωγή της συζήτησης και για λόγους ευνόητους, τους οποίους έχω εξηγήσει, δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή τι θα ψηφίσω. Η στάση των δύο βουλευτών προκάλεσε μεγάλη δυσφορία στον Φώτη Κουβέλη και στα στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς. Δεν υπάρχουν ζητήματα κομματικής πειθαρχίας, δεν υπάρχουν διαγραφή θέμα. Των διαγραφών. Είναι δικό του θέμα να κρίνουν οι ίδιοι ποια είναι η σχέση του με την Δημοκρατική Αριστερά, ιδίως όταν δεν έχουν σεβαστεί, δεν έχουν τηρήσει μία απόφαση των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Ψαριανός Γρηγόριος.
Παρών. Ο Βασίλης Οικονόμου και ο Γρηγόρης Ψαριανός τελικά στη δεύτερη ανάγνωση των ονομάτων δήλωσαν παρόν στην ψηφοφορία. Ήταν φρόνιμη και αποφασιστική και θα πω γιατί. Mm. Γιατί αυτό που παίχθηκε αυτό το τετράμινο δεν ήταν μόνο το ζήτημα να πάρουμε τη δόση. Αυτό που παίχθηκε και παίζεται είναι αν θα υπάρχει δυνατότητα η χώρα να έχει λόγο σε σχέση με το πρόγραμμα προσαρμογής. Στον πρόεδρο Παπαϊλιόπουλο και πάλι, όπως αναμενόταν, οι κύριοι Βουδούρης και Μουτσινάς είπαν όχι. Ειδικά ο κύριος Βουδούρης το είχε πει αρκετές φορές εδώ στον Sky. Τώρα, τι λένε στην Αγίου Κωνσταντίνου? Η πρόθεση των δύο βουλευτών ΣΥΑ μπορεί να είχε αποτυπωθεί αρκετές φορές τελευταία. Ωστόσο, το τελικό όχι προκάλεσε δυσφορία στον κύριο Κουβέλη, αλλά και τα στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς. Συνεργάτης του Προέδρου της Δημάρ μας έλεγε νωρίτερα ότι η στάση των δύο βουλευτών με τη στάση τους δημιουργείται μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Και αυτό γιατί οι κύριοι Βουδούρης και Βουτσινάς με τη συμπεριφορά τους περιφρονούν ουσιαστικά ένα σύνολο αποφάσεων του κόμματος και ενδεχομένως εκμεταλλεύονται και το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση διαγραφής τους και εμφανίζονται να κρατούν αυτή τη διαφορετική στάση. Οι ίδιες πηγές πάντως επισημαίνουν ότι αν δεν ψηφίσουν ναι στον προϋπολογισμό της Κυριακής, θα είναι σίγουρα διαφορετική η αντιμετώπιση τους και η στάση προσωπικά του κυρίου Κουβέλη απέναντι στους δύο βουλευτές ΣΥΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ, πρόδρομε, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα το αποτύπωμα όλων όσων έχουμε ζήσει αυτόν τον τελευταίο μήνα και ιδιαιτέρως αυτό το τελευταίο 15ήμερο. Στο κοινωνικό και στο πολιτικό κλίμα. Το βαρόμετρο λοιπόν της Public Issue για τον μήνα Νοέμβριο είναι μαζί μου ο πρόεδρος της Public Issue, ο Γιάννης Μαυρής. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, δύσκολη καιρή. Πολύ δύσκολη. Έτσι, και οι έρευνες νομίζω αποτυπώνουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια σίγουρα την ανασφάλεια, το φόβο που έχουν οι πολίτες αυτή την περίοδο. Και ξεκινάμε από το ερώτημα που έχετε απευθύνει στους πολίτες. Μάλλον τους έχετε ζητήσει να σας απαριθμίσουν αυθόρμητα ποια θεωρούν τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας. Είναι μια κλασική ερώτηση: ποιο είναι το σημαντικό πρόβλημα της χώρας. Τη μετράμε κάθε μήνα, δεν τη δείχνουμε βέβαια κάθε μήνα. Το ενδιαφέρον αυτή τη φορά είναι το ποσοστό που παίρνει το πρόβλημα κόμματα, πολιτική, πολιτικό σύστημα, το οποίο κατατάσσεται τρίτο. Γιατί είναι γνωστό ότι το οικονομικό είναι το βασικό που απασχολεί όλους τους Έλληνες και η ανεργία. Βεβαίως. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια ποσοστά στο θέμα κόμματα, πολιτικό σύστημα. Είναι κατά τη γνώμη μου δείκτης πολύ ανησυχητικός απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Άρα κομμάτι της κρίσης, κομμάτι του προβλήματος και πολύ σημαντικό. Είναι μέρος του προβλήματος το πολιτικό σύστημα και αποδοκιμάζεται εντονότατα από τους πολίτες. Φυσικά δεν προκύπτει μόνο από αυτό, το παρακολουθούμε αυτή. Αλλά νομίζω σε αυτή την ερώτηση και με αυτόν τον τρόπο βγαίνει πρώτη φορά τέτοιο αποτέλεσμα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό το έβριμα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις δημοτικότητες, ξεκινώντας από τους αρχηγούς. Παραμένει πιο δημοφιλής αρχηγός ο κύριος Κουβέλης, έπεται ο κύριος Τσίπρας. Μετά ο Αντώνης Σαμαράς, Πάνος Καμένος, Αλέκα Παπαρίγα, Βαγγέλης Βενιζέλος, Νίκος Μιχαλολιάκος στο τέλος. Αλλά θέλουμε να μας κάνεις την ανάλυση για τις μεταβολές που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η βασική μεταβολή είναι η υποχώρηση της δημοτικότητας του κυρίου Μιχαλολιάκου. 5 μονάδες είναι πολύ μεγάλη πτώση για ένα μήνα και παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη σε χαμηλά επίπεδα. Από εκεί πέρα. Γιατί αυτό, έχεις ερμηνεία? Νομίζω, μέχρι στιγμής παρατηρούσαμε άνοδο της Χρυσής Αυγής σε όλους τους δείκτες. Εδώ τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει? Έχουμε πει από το προηγούμενο βαρόμετρο ότι αυτή η άνοδος έδειχνε σημεία εξάντλησης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι συνεχίζεται αυτή η εξάντληση. Δεν αφορά μόνο την εικόνα του κ. Μιχαλολιάκου, αφορά και τη δημοτικότητα του κόμματος όπως θα δούμε. Θα το και δούμε, γενικά είναι ένα σημείο καμπής για την επιρροή της Χρυσής Αυγής που φαίνεται ότι ανακόπτεται. Τουλάχιστον μετεκλογική της άνοδος. Δεν δείχνει σημάδια περαιτέρω ενίσχυσης. Για πάμε και στα κόμματα και τώρα. Και είναι σημαντικό νομίζω αυτό, θα το πούμε και στη συνέχεια. Βεβαίως, και θα το δούμε αμέσως. Είναι περίπου η ίδια εικόνα και όταν Βεβαίως. Μιλάμε για τη δημοτικότητα των πολιτικών κομμάτων, με το πιο δημοφιλές κόμμα τη Δημάρ, μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και στις τελευταίες θέσεις Χρυσή Αυγή, τελευταία το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και ας δούμε και εδώ τις μεταβολές. Το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν κερδίζει εδώ, Γιάννη. Ναι. Έτσι? Έχουμε δύο πολύ μεγάλες μεταβολές. Η μία αφορά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο η δημοτικότητα του πέφτει ραγδαία και δεν έχει υπολογιστεί, δεν έχει μετρηθεί στην έρευνα οι συνέπειες της χθεσινής και της σημερινής διαγραφών. Η πτώση της Χρυσής Αυγής είναι παράλληλη με την πτώση της δημοτικότητας του κ. Μιχαλολιάκου και δείχνει ακριβώς ότι έχει φτάσει
να προκαλεί και δημιουργείται αντίστροφη εικόνα για την Χρυσή Αυγή. Έχει φτάσει ένα όριο αυτή η άνοδος. Τώρα, να και πω επίσης. Βεβαίως, και αυτό που πρέπει να επισημάνει κανείς είναι ότι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ που προηγείται από τη Νέα Δημοκρατία από 5 μονάδες στη δημοτικότητα, 40-35 στην εικόνα του κόμματος, έχει αυξηθεί σε 39-31, είναι 8 μονάδες διαφορά. Βλέπουμε λοιπόν. Αυτό βέβαια δεν είναι ψήφος, δεν είναι πρόθεση ψήφου, είναι εικόνα. Εικόνα, αλλά στην εικόνα, ναι. Η απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων φαίνεται ότι διευρύνεται. Πάντως παρατηρώ ότι ανεπηρέαστα ως προς την εικόνα τους, το τονίζουμε, μένουν μόνο τα κόμματα της Δημοκρατικής Αριστεράς και του ΚΚΕ αυτό το μήνα. Το ΚΚΕ έχει υποστεί με τις εκλογές μια υποχώρηση. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει περαιτέρω υποχώρηση. Το ίδιο ισχύει και για τη Δημάρ, παρά το ότι βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης, φαίνεται ότι διατηρεί κάποιες κάπως τις δυνάμεις της. Λοιπόν, ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα, ποια δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα κατά τη γνώμη των πολιτών που ρωτήθηκαν. Ναι. Πρώτη απάντηση κανείς από τους δύο. Καμία από τις δύο κυβερνήσεις. Μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ λέει το 32%. Το 24% είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Διατηρείται το προβάδισμα της συμμαχικής κυβέρνησης έναντι της μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το ποσοστό αυτό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα της τρικομματικής κυβέρνησης παραμένει στάσιμο, ενώ το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει δύο μονάδες. Mm-hmm. Έχουμε και εδώ μια σχετική βελτίωση της εικόνας, παρότι βέβαια η τρικομματική κυβέρνηση ακόμα παραμένει καλύτερη επιλογή από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης πάντως είναι με τεράστια διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη επιλογή είναι το κανένα από αυτά. Θα κράταγα το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που είναι. Το 33% είναι ένας δείκτης για την κοινωνική επιρροή του. Ξαναλέω, δεν είναι ψήφος, όμως είναι ενδεικτικό το ότι το υποστηρίζει ένα τρίτο. Και είναι σταθερά εκεί, στο 32-33%. Έχει σταθεροποιήσει αυτή την επιρροή, όπως ακριβώς λες. Και το ενδιαφέρον επίσης είναι η υποχώρηση και εδώ της Χρυσής Αυγής στο 10. Έφτασε, ανέβαινε το Σεπτέμβριο στο 13-14. Τώρα υποχωρεί στο 10 και είναι, είναι όλα τα ευρήματα της έρευνας συγκλίνουν σε αυτό το, συμπέρασμα ότι υποχωρεί. Και όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τους προηγούμενους μήνες. Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Αντώνης Σαμαράς, στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Κανένας από τους δύο λέει το 27%. Έχουμε όμως ενδιαφέρουσες μεταβολές. Βεβαίως. Και εδώ ενισχύει σχετικά την εικόνα του ο Αλέξης Τσίπρας. Από το 28 φτάνει στο 31, συν 3. Αντιθέτως, η πρωθυπουργική ικανότητα του κυρίου Σαμαρά δείχνει να υποχωρεί 4 μονάδες. Από το 43 στο 39, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η διαφορά μεταξύ των δύο. Λοιπόν, επιβεβαιώνοντας ότι είμαστε Έλληνες, σωστοί, έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις γύρω από τις εκλογές. Οι πολίτες τι λένε? 8 στους 10 σχεδόν πιστεύουν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θα εξαντλήσει τετραετία. Αυτό έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι είναι ένας δείκτης αστάθειας για την εκάστοτε κυβέρνηση. Mm-hmm. Όταν η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος δεν πιστεύει ότι θα εξαντληθεί η τετραετία και ότι θα γίνουν πρώτες εκλογές. Βλέπουμε αυτή την τάση και ξαναλέω, είναι λίγο πριν την ψηφοφορία στη Βουλή, να έχει ενισχυθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα 6 μονάδες. Από το 70%, 7 στους 10 σχεδόν φτάνουμε στους 8 στους 10. Άρα αυτό το κλίμα από αστάθειας, από ρευστοποίησης, ας το πούμε, ας επιλέξουμε όποια απόχρωση θέλουμε, σημαίνει ότι ενισχύεται. Και αυτό είναι αρνητικό για την κυβέρνηση, προφανώς. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε την παρουσίαση του βαρόμετρου για αυτό το μήνα με την παράσταση νίκης. Συντριπτική υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη. Διευρύνεται συνεχώς η εικόνα νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα το οποίο προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει μια μεταβολή και στις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος. Βέβαια, να δούμε και τη μεταβολή, να δούμε και τη μεταβολή. Μιλάμε για την παράσταση νίκης, που όπως είδαμε και στις εκλογές, είναι τελικά η παράμετρος και η ερώτηση που δεν διαψεύζεται. Μπορεί να διαψευτεί η πρόθεση ψήφου, η παράσταση νίκης αποδεικνύεται πιο σημαντική για το κλίμα. Για να θυμίσουμε στους τηλεθεατές, με συγχωρείς Γιάννη, το ερώτημα είναι αν γίνουν αύριο εκλογές, ποιος πιστεύετε και ότι θα κερδίσει. Ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσετε. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πια 6 στους 10 πολίτες προεξοφλούν ότι αν είχαμε εκλογές, βέβαια είναι πολύ νωρίς, αλλά γιατί οι εκλογές γίνανε πριν από 4 μήνες, γι' αυτό και δεν δίνουμε και την ψήφο, αλλά 6 στους 10 θεωρούν ότι αν είχαμε σήμερα εκλογές θα κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό τίνει να αποτελέσει μια
ένα στερεότυπο, μια γενικευμένη εκτίμηση. Αυτό προφανώς επηρεάζει και τον εκλογικό σχετισμό, εάν φυσικά είχαμε εκλογές. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εκλογές. Άρα μετράμε ένα κλίμα το οποίο διαμορφώνεται υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και εις βάρος της Δημοκρατίας. Πάντως το ποσοστό που πιστεύουν ότι θα κέρδιζε αύριο για την εκλογή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα σε δύο μήνες αυξηθεί κατά 18%. Βεβαίως και είναι 10% σε ένα μήνα. Είναι πάρα πολύ, 11% είναι πάρα μεγάλη πολύ δυναμική. Μεγάλη μηνιαία μεταβολή. Και ξαναθυμίζω ότι είμαστε 4 μήνες μετά τις εκλογές. Έχει πυκνώσει ο πολιτικός χρόνος, δεν λέμε. Υπάρχει τρομερή επιτάχυνση. Είναι πολύ συμπυκνωμένα οι εξελίξεις. Γιάννη Μαυρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα και αυτό το μήνα. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε στην ανεργία, η οποία δυστυχώς κατέγραψε νέο ρεκόρ τον Αύγουστο, σκαρφαλώνοντας το 25,4%. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι άνεργοι ξεπέρασαν το 1.267.000. Πρώτη στη λίστα ανεργίας βρίσκονται βέβαια δυστυχώς οι νέοι για άλλη μια φορά, 15-24 ετών, με ποσοστό 58%. Είμαι άνεργος τον τελευταίο 1,5 σχεδόν χρόνο και η γυναίκα μου τα τελευταία 6 χρόνια. Και έχουμε ένα νεογέννητο το οποίο σε λίγες μέρες θα γίνει 8 μηνών. Η ζωή πώς είναι? Η ζωή είναι δραματικά δύσκολη με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Και αυτό εξαιτίας κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αποφάσισαν να βάλουν τα φόπλακα στα όνειρα και στις ελπίδες μας. Ο 49χρονος Βασίλης Παπανδρέου είναι ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους της χώρας μας που δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος δουλειά και αν βρει δουλειά τα χρήματα τα οποία προσφέρονται είναι ελάχιστα, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για τη διαβίωση. Έχεις προσπαθήσει να βρεις και τη συναντάς? Προσπαθούμε, χτυπάμε πόρτες, ρωτάμε φίλους και γνωστούς. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όταν αυτή τη στιγμή το μόνο μας εισόδημα είναι ένα ενίκιο το οποίο παίρνουμε από ένα κατάστημα και είναι 270 ευρώ, πώς μπορεί κάποιος να ζήσει με αυτά, με νεογέννητο παιδί? Πού βλέπεις να υπάρχει διέξοδο σε αυτό? Η μόνη μας διέξοδο αυτή τη στιγμή είναι η μετακόμιση στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Νορβηγία. Επειδή έχω την τύχη η γυναίκα μου να έχει νορβηγική υπηκότητα από τη μαμά της. Η ανεργία συνεχίζει ακάθεκτη την ανωδική της πορεία και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τον Αύγουστο σκαρφάλωσε στο 25,4% από 24,8% τον Ιούλιο και 18,4% τον Αύγουστο του 2011. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι άνεργοι άγγιξαν το 1.267.595, πράγμα που σημαίνει ότι 351.666 άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε ένα χρόνο και 23.442 μόλις μέσα σε ένα μήνα. Είπαν ότι με μέτρα απελευθέρωσης των κανόνων εργασίας θα αυξηθεί η ζήτηση σε εργασία, θα μειωθεί η ανεργία. Εν τούτης έχουμε μια τεράστια αύξηση της ανεργίας στους νέους και στις γυναίκες. Τη θλιβερή πρωτιά στη λίστα των ανέργων εξακολουθούν να κατέχουν οι ηλικίες 15 έως 24, αφού το ποσοστό σκαρφάλωσε στο 58%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 25-34 στο 32,9%. Βιογραφικά έχουμε στείλει πάρα πολλά, τηλέφωνα δεν έχει πέσει κανένα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζούμε και να ελπίζουμε και να προσευχόμαστε. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 29% από 22,1% ένα χρόνο νωρίτερα και στους άνδρες ανήλθε στο 22,7% από 15,7. Αναγεωγραφική περιφέρεια, πρώτες σε ανεργία με ποσοστό 28,5%, βρίσκονται η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία. Έπονται Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα με ποσοστό 26,4% και ακολουθούν οι Αττικοί με την περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης. Μείνετε εδώ κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά μαζί με την Ιωάννα Μάνδρου όλες οι εξελίξεις γύρω από τη λίστα Λαγκάρτ που ξαναέρχεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι μαζί μου η Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, καλησπέρα. Σε λίγες μέρες ξαναϋποδεχόμαστε στην Ελλάδα τη λίστα Λαγκάρτ. Προφανώς για να διαπιστωθεί εάν αυτοί που έχουν στα χέρια τους οι εισαγγελικές αρχές είναι γνήσια και τι είναι και αυτή που έχει δει το φως της δημοσιότητας επίσης. Ναι, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν σήμερα τις ελληνικές δικαστικές αρχές και το Υπουργείο Οικονομικών που είχε υποβάλει το σχετικό αίτημα ότι θα στείλουν το πρωτότυπο αυτής της λίστας προκειμένου να διαπιστωθεί αυτό που είναι πολύ σημαντικό για την εισαγγελική έρευνα, αν δηλαδή αυτό το αντίγραφο που έχουν στα χέρια του οι εισαγγελείς ή άλλα που κυκλοφορούν γιατί δεν είναι το μόνο, έχει υποστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιπετειώδους διαδρομής της λίστας αλλοιώσεις και ποιες. Προσθέσεις, αφαιρέσεις, αποσάσεις, ονόματα. Αυτό το περιμένουμε λοιπόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αντιλαμβανόμαστε ότι θα ανεβάσει και τον πύχη της ποινικής ευθύνης για όσους εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, αλλά και της πολιτικής ευθύνης. Βεβαίως. Και στο μεταξύ έχουν αρχίσει να εντοπίζονται οι πρώτες περιπτώσεις καταθετών που σχετίζονται με πολιτικά πρόσωπα, Ιωάννη. Ναι. Είναι η δεύτερη περίπτωση σήμερα. Έχει επιβεβαιωθεί από τις εισαγγελικές αρχές. Είναι η σύζυγος του πρώην Υπουργού
που διατέλεσε και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αλλά και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του κ. Παπαντονίου. Η προηγούμενη περίπτωση, η οποία επίσης είχε επιβεβαιωθεί, ήταν η συμβολιογράφος κ. Κατερίνη Πελέκη με ατομικό της λογαριασμό, με συνδικαιούχο το σύζυγό της. Εδώ έχουμε μόνη καταθέτη τη σύζυγο του κ. Παπαντονίου. Είναι μια εξέλιξη που ενδιαφέρει τις δικαστικές αρχές, καθώς πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Παπαντονίου, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας κυρίως, βρίσκεται όχι ο ίδιος προς το παρόν, αλλά οι υποθέσεις που επί της υπουργίας του έτρεξαν, εξοπλιστικά προγράμματα, στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών, με πολλές έρευνες, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη. Ιωάννα, πάντως φαντάζομαι, εντάξει, αν υπάρχουν γνωστοί επιχειρηματίες, γνωστά πρόσωπα σε αυτή τη λίστα, είναι σχετικά απλό κανείς να το καταλάβει, μόνο και μόνο με την ανάγνωση. Εκεί που θα υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία είναι στους λεγόμενους αχυρανθρώπους. Εκεί τι γίνεται. Τους ανωνύμους. Ακριβώς. Ναι, γιατί οι υπόλοιποι είναι γνωστοί, είναι επιχειρηματίες, μπορεί να εντοπιστούν ότι έχουν φοροδιαφυγή, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά υπάρχουν διάφοροι και πολύ ανώνυμοι, αυτό λένε οι πληροφορίες, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία δεν δικαιολογούνται και κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτούς. Δηλαδή υπάρχουν νοικοκυρές με εκατομμύρια ευρώ που δεν ξέρεις για λογαριασμό ποιου έχουν αυτό το συγκεκριμένο λογαριασμό. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Τώρα πάμε στο Γιώργο Φελίδη για να ρίξουμε μια ματιά στα διεθνή τεκτενόμενα. Καλησπέρα, Γιώργο. Δύο ημέρες μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η σειρά της Κίνας να γνωριστεί με τη νέα της ηγεσία. Ακριβώς, ία και κατά πολέμηση της διαφθοράς υποσχέθηκε ο πρόεδρος της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου, Χου Τζιντάο, κηρύσσοντας σήμερα την έναρξη των εργασιών του 18ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, με το οποίο αρχίζει και η μεταβίβαση της εξουσίας, κάτι που γίνεται κάθε 10 χρόνια. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο προνομιούχος γιος ενός πρώην κορυφαίου στελέχους, πιστεύεται ότι θα διαδεχθεί τον κύριο Χου στην ηγεσία του κόμματος αλλά και της μεγάλης χώρας. Μάλιστα, τώρα. Για μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, 2.200 έφτασαν στο Πεκίνο από όλες τις γωνιές της αχανούς χώρας για να μετάσχουν στο συνέδριο. Μετά από μία δεκαετία στην εξουσία, ο πρόεδρος Χου Τζιντάο ετοιμάζεται να αποχωρήσει. Υπό την ηγεσία του, η Κίνα έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Διάδοχος του ο Σι Τζινπίνγκ, που εδώ περιστοιχίζεται από πρώην ηγέτες. Στην ομιλία του που διήρκεσε μια μισή ώρα, ο πρόεδρος Χου στάθηκε στα επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας. Προειδοποίησε ότι η διαφθορά θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία για το κόμμα. Η πάταξη της διαφθοράς και η προώθηση της πολιτικής ακεραιότητας αποτελούν ξεκάθαρη και μακρόπνοη δέσμευση του κόμματος. Τυχόν λανθασμένοι χειρισμοί ίσως αποδειχθούν μοιραίοι για το κόμμα, ενδεχομένως προκαλώντας την κατάρρευσή του και την κατάρρευση του κράτους. Το μέλλον ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων είναι στα χέρια λίγων αξιωματούχων. Μπροστά στις κάμερες όλοι έχουν τα καλύτερα να πούν για τους ηγέτες τους. Ο πρόεδρος Χου κάνει σπουδαία δουλειά. Είμαι σίγουρη ότι θα επιλέξει τον κατάλληλο διάδοχο. Άλλοι προτιμούν να μην εκφέρουν άποψη, φοβούμενοι ότι μόλις οι κάμερες φύγουν θα έρθουν τα προβλήματα με τις αρχές. Φόβοι που υπενθυμίζουν ότι παρά τις τεράστιες αλλαγές οι οποίες επιτελούνται, η Κίνα παραμένει απολυταρχικό κράτος. Παραμονές του συνεδρίου, η πρόσβαση των Κινέζων στο διαδίκτυο περιορίστηκε ακόμη περισσότερο, ενώ σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 100 αντιφρονούντες συνελήφθησαν ή τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα Γιώργο, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσι υφίστανται και πάλι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι διπλά ατυχησία, διότι λόγω της χειμερινής καταιγίδας που πλήττει τις περιοχές, περιοχές οι οποίες πριν από λίγες ημέρες σαρώθηκαν από τον κυκλώνα Σάντι. Είναι υποχρεωμένοι να ξαναπεράσουν τα ίδια. Και χειρότερα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν και στέγαση. Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα μέσα μεταφοράς και την οδική κυκλοφορία. Τουλάχιστον 100.000 κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ ακόμα υπάρχουν 650.000 κτίρια που παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό από το πέρασμα του τυφώνα του κυκλώνα Σάντι, που σκότωσε και 111 ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και αμέσως τώρα στο Echo News θα δούμε ποιες νέες καλλιέργειες μπορούν να μειώσουν τη τιμή του γάλακτος.
Είστε Κατερίνα Χριστοφυλλίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Άσια. Με την καταστροφή της παραγωγής σόγια στην Αμερική το προηγούμενο καλοκαίρι, οι τιμές των ζωοτροφών πήραν την ανιούσα και συμπαρέστηναν και τις τιμές λιλιανικής στα γαλακτοκομικά και στα ζωικά προϊόντα. Ακριβώς και εδώ στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της μεγάλης εξάρτησής μας από εισαγόμενες ζωοτροφές. Το ίδιο συμβαίνει σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όμως κατάφερε να πετύχει ευρωπαϊκή επιδότηση για να καλλιεργηθούν πλέον ή να ξανακαλλιεργηθούν μάλλον ντόπια κτηνοτροφικά φυτά, όπως το κουκί, το ρεβίθι, το τριφύλι, το λούπινο, αλλά και τα όσπρια, τα οποία και αυτά έχουν σταματήσει να καλλιεργούνται. Οι καλλιέργειες αυτές θα εμπλουτίσουν παράλληλα και τα εδάφη και έτσι θα ωφεληθεί και το περιβάλλον, γιατί παράλληλα θα μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά ακόμη θα ωφεληθεί, όπως θα δούμε, και η οικονομία. Ποιος θυμάται το βίκο, το λαθούρι και το τριφύλι, τα παραδοσιακά ελληνικά κτηνοτροφικά φυτά που με τα χρόνια αντικαταστάθηκαν από την εισαγόμενη σόγια, η οποία τελικά έγινε η βασική ζωοτροφή για τα ελληνικά ζώα. Μια ζωοτροφή που συχνά είναι και μεταλλαγμένη. Και φέτος, λόγω της ζημιάς που υπέστη η παραγωγή της διεθνώς, εξαιτίας της ξηρασίας, ήταν και πανάκριβη. Του χρόνου δεν θα πέσουν κατακόρυφα οι τιμές των ζωοτροφών. Μη σας πω ότι θα ανέβει ακόμα η διεθνή τιμή της σόγιας. Θα πρέπει να σκεφτούμε του χρόνου να αρχίσουμε να παράγουμε δικές μας ζωοτροφές, να μην είμαστε εξυρτημένοι από τις διεθνείς τιμές της σόγιας. Η λύση λοιπόν είναι μία: απεξάρτηση από την εισαγόμενη σόγια, με επαναφορά μέσω της αμυψισποράς των ελληνικών παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυτών. Να ένας τρόπος να δώσουμε φτηνότερο γάλα στον καταναλωτή. Να παράξουμε εμείς φτηνότερο γάλα, παράγοντας φτηνότερες ζωοτροφές, αντί να πούμε φέρτε φτηνότερο γάλα 10 και 20 ημερών από την Κέντρο Ευρώπη. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατάφερε να αποσπάσει επιδότηση μέχρι 5 ευρώ αναστρέμα από την Ευρώπη για όσους αγρότες στραφούν στη χειμερινή καλλιέργεια ψυχανθών, δηλαδή στα όσπρια και στα ντόπια κτηνοτροφικά φυτά. Όλα τα όσπρια και τα ψυχανθή ούτως ή άλλως είναι ντόπια. Μιλάμε για παραδοσιακές καλλιέργειες του τόπου μας, αξιοποιούν τις βροχές και τα κρύα του χειμώνα. Δεν αναπτύσσονται το καλοκαίρι για να θέλουν πολλά νερά, όπως συμβαίνει με τη σόγια και τα άλλα τύπα. Να γιατί, λέω, μας ταιριάζουν. Έτσι το κάναμε αιώνες εμείς το σύστημα αυτό, εναλλάσσοντας στα ξηρικά μας χωράφια, που είναι το 70% των εκτάσεων, σιτηρό με ψυχανθές. Και είχαμε και όσπρια για το τραπέζι μας και ζωοτροφές. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέσπασε θετικά σχόλια και από την Greenpeace, η οποία εδώ και καιρό πιέζει την ελληνική γαλακτοβιομηχανία να εγκαταλείψει την εισαγόμενη σόγια και να προτιμήσει καθαρές ελληνικές ζωοτροφές. Δεν υπάρχει πλέον κανένα επιχείρημα για τις βιομηχανίες γάλακτος, για τα πουλερικά και για τα αυγά, κανένα απολύτως επιχείρημα για να εισάγουν ή να χρησιμοποιούν σόγια όταν μπορούν να την αντικαταστήσουν εδώ και τώρα με ντόπια κτηνοτροφικά φυτά, των οποίων τα ωφέλη είναι πολλαπλά και για εκείνους και για τη γεωργία και για την οικονομία και φυσικά και για τους καταναλωτές. Η ένταξη των ψυχανθών στη γεωργική παραγωγή και η εναλλαγή των καλλιεργειών ανάμεσα στα άλλα θα εμπλουτίσει και τα ελληνικά εδάφη με άζωτο, ενώ θα μειώσει την ανάγκη χρήσης νητρικών σκευασμάτων. Παράλληλα, επιτέλους θα επιστρέψουν στο ελληνικό τραπέζι και οι ελληνικές φακές. Αφού από τους 11,8 τόνους φακής που καταναλώσαμε το 2011, οι 11,2 ήταν εισαγόμενοι, ενώ οι μισές είχαν προέλευση από τρίτες χώρες. Στα καλά νέα της μέρας, το πρώτο αυτοκίνητο γεωταχή που χρησιμοποιεί διαστημική τεχνολογία και κινείται με υδρογόνο. Το πρώτο αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως που χρησιμοποιεί διαστημική τεχνολογία και κινείται με υδρογόνο, κατασκεύασε αυστριακή εταιρεία σε συνεργασία με την BMW. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναπτύχθηκε αρχικά από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ESA για τους πυράβλους Ariane. Στο πιλωτικό πρόγραμμα συμμετείχε και η αυστριακή εταιρεία που κατασκεύασε δεξαμενές για αυτοκίνητα που καίνε υδρογόνο αντί για βενζίνη, με αποτέλεσμα να κατασκευαστεί το πρώτο υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο. Οι δύο εταιρείες δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν θα βάλουν το αυτοκίνητο σε μαζική παραγωγή, ωστόσο η τεχνολογία του θεωρείται επίτευγμα μεγάλης σημασίας, καθώς το υδρογόνο θεωρείται το πιο καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο. Είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Νέο πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank. Χωρίς πλαϊνές κολόνες, χωρίς εμπόδια.
σχέδια. Νέο Ford B-Max. Life is an open door. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την Κυριακή καθίθεση στη Βουλή προσψήφισε ο προϋπολογισμός, ο οποίος προβλέπει μείωση της χρηματοδότησης για τον αθλητισμό. Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών παραχώρησαν σήμερα συνέντευξη τύπου, προειδοποιώντας ότι αν προχωρήσουν οι περικοπές το 2013 θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Ίστατη έκκληση προς την κυβέρνηση έστειλαν οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών με αφορμή τη δραματική μείωση των χρημάτων για τον αθλητισμό μέσω του προϋπολογισμού. Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν, οι περικοπές αυτές καθιστούν ανέφικτη τη λειτουργία των Ομοσπονδιών από το 2013, ενώ έκαναν έκκληση στην πολιτεία να αναθεωρήσει αποφάσεις της σχετικά με τη χρηματοδότηση του αθλητισμού. Το κονδύλι που αντιστοιχεί στον ελληνικό αθλητισμό έχει συρρυκνωθεί τόσο πολύ που ουσιαστικά οδηγούμαστε στο. Να μην υπάρχει ελληνικός αθλητισμός. Θα κάνουμε υπομονή να τελειώσει ο χρόνος. Το 13 δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Νομοτελειακά αναγκαζόμαστε να τα σταματήσουμε όλα. Αναγκαστικά σημαίνει να βάλουμε λουκέτο. Εκεί μας οδηγούν. Είναι το μεγαλύτερο κίνημα, το αθλητικό κίνημα. Και το 0,007 του προϋπολογισμού είναι ντροπή για αυτούς που το γράψαν στον προϋπολογισμό, για αυτούς που θα πάνε να το ψηφίσουν και για αυτούς που θα πάνε να το υλοποιήσουν. Ο πρόεδρος μάλιστα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, Θανάσης Βασιλιάδης, πρότεινε την υπαγωγή των Ομοσπονδιών σε καθεστώς γενικής κυβέρνησης, το οποίο θα εξασφαλίσει ένα μίνιμουμ χρημάτων για τις Ομοσπονδίες. Ποσόστοση του ΟΠΑΠ στα 4 χρόνια, σε περίοδο 4 χρονιών, με 10 έως 15 εκατομμύρια ετησίως. Σταδιακή προσαρμογή μέσα στο 2016. Μέχρι το 2016, όπως προέβλεπε το προηγούμενο μεσοπρόθεσμο. Επαναπροσδιορισμός των επιχορηγήσεων, τουλάχιστον με ένα ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ. Νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου, τώρα ναι, με επιτόκιο 4% και τα χρήματα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Millennium Bank. Σίγουρα και απλά. Στη σημερινή εικόνα των αγορών τώρα, κυρίες και κύριοι, νέα βουτιά 3,77% σήμερα για το γενικό δείκτη. Στις ευρωπαϊκές αγορές επίσης αρνητικά πρόσημα. Πάμε και στη Wall Street. Τόσο ο Dow Jones όσο και ο Nasdaq υποχωρούσαν πριν από λίγο. Και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες τώρα απώλειες έχει το ευρώ σε σχέση με το δολάριο και το γεν. Και το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί έναντι του ιαπωνικού νομίσματος. Στις τιμές του αργού πετρελαίου απώλειες για την ποικιλία West Texas, το ίδιο και για την ποικιλία Brent. Και κλείνουμε με την τιμή του χρυσού, η οποία ανέβηκε σήμερα, διαμορφώθηκε στα 1.730 δολάρια. Γεια. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Σία. Λοιπόν, ξεκινάμε από ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, το οποίο δεν έχουμε ξαναπάει κιόλας. Ναι, πράγματι, είναι λιμένας Κορονησίας. Από εκείνα τα μέρη, εγώ, αλλά δεν ήξερα, είναι στον Αυραγικό κόλπο, είναι ένα νησάκι που συνδέεται με τη στεριά 25 χιλιόμετρα νοδευτικά της Άρτας και συνδέεται με τη στεριά με ένα δρόμο και νομίζω ότι είναι εκπληκτικό. Δεν το ήξερα ούτε εγώ. Και φημίστε μάλιστα. Στη συνέχεια, χιόνισε σήμερα στον Παρνασσό. Είχαμε και την ανάλογη φωτογραφία από τον Νίκο στα 1500 μέτρα. Εντάξει, δεν είχε και 2 μέτρα χιόνια, αλλά όμως είναι μια όμορφη εικόνα που θυμίζει πια χειμώνα επιτέλους. Και θα κλείσουμε με μια Αθήνα. Λίγο αλλιώς. Είναι από το Μικρολίμανο η Θέα προς την Αθήνα. Εχθές που. Και ένας ουρανός βαρύς. Έτσι, πριν αρχίσει η βροχή. Η Ελένη η Ζωή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα, όλα αυτά στο skykeros.gr. Λοιπόν, κρύο σήμερα. Βέβαια. Απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι. Χριστίνα, και μάλιστα η Βόρεια Ελλάδα είχε το πρωί μονοψήφια νούμερα και η Κεντρική Ελλάδα. Για πρώτη φορά. Σχεδόν. Ναι, εντάξει, η Φλόρινα είχε και τον Ευρωκόπη ξανά, αλλά σχεδόν όλη η Βόρεια Ελλάδα, ναι, είναι πια με μονοψήφια και η Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη φορά. Για να δούμε αύριο. Αύριο, λοιπόν, οι βροχές τελειώνουν. Μια μικρή πιθανότητα νωρίς το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γενικά έθερος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι βόρειοι άνεμοι που σήμερα φτάνανε τα 8 με 9 μποφόρ, αύριο κεντρικό και νοτιοδυτικό 7, τοπικά 8, αλλά γρήγορα θα εξασθενήσουν και το 7 θα περιοριστεί στα Δωδεκάνησα και το Καρπάθιο. Μέχρι 6 στα υπόλοιπα πελάγη. Μάλιστα. Και βέβαια η θερμοκρασία έτσι χαμηλή, 17 στη Βόρεια Ελλάδα, 21 στην υπόλοιπη χώρα. Μάλλον ανεβαίνει λίγο ως προς τις μέγιστες. Λίγο, ελάχιστα. Αυτόν τον 1-2 βαθμούς που θα είναι και λίγο πιο ευχάριστο. Για να δούμε και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα λιακάδα αύριο, ήδη έτσι κι αλλιώς βελτιώθηκε από το μεσημέρι και μετά ο καιρός. 21 βαθμούς θερμοκρασία, 6 στο Σαρονικό, 7 στο Νότιο Ευωϊκό, με βαθμή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός. Εκεί είχε και σήμερα ήλιο βέβαια η Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική 3 με 5 και μέχρι 17 βαθμούς θερμοκρασία. Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο πώς θα είναι, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία? Όχι, δεν θα ανέβει η θερμοκρασία, γιατί ένα σύστημα από τα βόρεια που θα επηρεάσει κυρίως την Τουρκία θα δώσει συννεφιά στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Δεν θα ανεβάσει άλλο τη θερμοκρασία, θα κρατήσει τους βοριάδες στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και την Κυριακή πια θα γίνουν νότιοι στο Ιόνιο με 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία περίπου στα επίπεδα των ημερών αυτών, 16 στη Βόρεια Ελλάδα, 18 με 20 στην υπόλοιπη χώρα. Άρα δεν ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία. Ανεβαίνει από αρχές εβδομάδας. Ναι, λίγο θα ανέβει από Δευτέρα. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Αυτό το χαμηλό που στροβιλίζεται εκεί στη Μεσόγειο δεν θα μας επηρεάσει μέχρι την Τετάρτη. Ουσιαστικά θα έχει τους νοτιάδες στο Ιόνιο, ένα ανατολικό βορειοανατολικό ρεύμα στο Αιγαίο και θα ανεβάσει λίγο τη θερμοκρασία να είμαστε γύρω στους 22 βαθμούς. Δηλαδή. Αυτό και λίγο στις ελάχιστες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Καλή σου νύχτα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε καθημερινά να παρακολουθείτε το δελτίο μας και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Σας περιμένουμε να ενταχθείτε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα στο Twitter. CSI Miami. Αμέσως τώρα από εμάς, καλή σας νύχτα.